Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Σφυρίδη του Λίμπερο 107 και 4. Ο γκουρού της γειτονιάς ξεκινάει εδώ μέχρι τις 4. Αλλά εκτάκτως θα ξεκινήσουμε με μια κλήρωση. Μια κλήρωση που ξέχασα να κάνω και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο του Λίμπερο και τα παιδιά τα οποία στείλανε τα μηνύματά του. Θα παρακαλέσω το φίλο και συνεργάτη εδώ, το Σταμάτη το Μουρελή, να μου δώσει 3 νούμερα από το 1 μέχρι το 6. 6 είναι τα μηνύματα που ήρθαν για τα εισιτήρια. 3 νούμερα, Σταμάτη. Ωραία, λοιπόν, να πάμε με το 1. Το 1, Θεοδωρίδου Αρίστη. Το 691. Θεοδωρίδου Αρίστη. Ωραία, πάμε. 691. Πάμε το 3. Το 3. Καλημέρα, Γιώργο. Έρχομαι να γίνει ένας αγώνας και τα λοιπά. Σαββίδης Τριαντάφυλλος. Σαββίδης Τριαντάφυλλος είναι. Σαββίδης Τριαντάφυλλος. 9-13. 9-13. Και το 6. Και το 6. Κυριακίδης Αθανάσιος 605. Ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ πολύ το Σταμάτη το Μουρελή. Μείνετε στο 107,4 συνέχεια με Σταμάτη Μουρελή. Λοιπόν, εδώ πιστεύουμε και πάλι στην εκπομπή. Θα είμαστε μέχρι τις 4 μαζί. Σήμερα λίγο διαφοροποιημένη εκπομπή, καθώς μπαίνουμε σε ρυθμούς από τώρα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Παοκάρης. Άρης Πάοκ, μάλλον καλύτερα να το πω. Καθώς ο Άρης είναι ο γηπεδούχος. Μπαίνουμε σε ρυθμούς λοιπόν εδώ στο Λίμπερο του αγώνα του μεγάλου ντέρμπι της πόλης και όχι μόνο ανάμεσα στον Άρη και τον Πάο, και θα έχουμε συνδέσεις με ρεπόρτερ να μας μεταφέρουν τα τελευταία νέα, τι γίνεται στα δύο στρατόπεδα, σε Άρη και Πάο, και βέβαια στη διάρκεια όλου του προγράμματος μέχρι την έναρξη του ντέρμπι. Έτσι εδώ θα μπορείτε να ακούτε τα πάντα όσον αφορά το ρεπορτάζ, τις τελευταίες εξελίξεις, κάποια νέα, κάποιες ειδησούλες που βγαίνουν από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων. Λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι στις 7. Έτσι το παιχνίδι. Στις 5 να πούμε, Πανιώνιος Άρης στη Νέα Σμύρνη. Φυσικά ενημέρωση μετάδοση εκεί από το Λίμπερο 107 και 4. Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα λίγο διαφοροποιημένη εκπομπή. Μένουμε στο στοίχημα φυσικά και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την ομάδα που δεν θα μας χαλάσει το σερί. Έτσι, χθες η ακατανόμαστη για τους φίλους της Λίβερπουλ, ακατανόμαστη. Τη λέω εγώ μετά, γιατί τη χθεσινή μας χάλασε το χθεσινό καλό σερί. Έτσι. Δηλαδή πέρασε αέρα τη Ντόρμουντ το διπλό στο 1.80. Από το 15 ήταν κλειδωμένο. Πέρασε εύκολα το over 3.5 Μπαρτσελώνα και το over 7 χάθηκε στις λεπτομέρειες που το λέγαμε χθες. Δηλαδή όποιος είδε το μάτς ήταν για over 12.5. Δηλαδή χαθήκανε μαλλιά. Έτσι. Η τριάδα έκλεινε με το over της Liverpool που έμεινε στο 0-1. Θα μου πει κάποιος, Liverpool εντάξει, εμένα με νοιάζει νίκη. Ναι φίλε, εντάξει, καλά κάνει και νοιάζει νίκη. Εμείς το θέλαμε στοιχηματικά, ας κέρδιζε 0-3. Έτσι, και από την άλλη βέβαια τα υπόλοιπα σημεία τα οποία λέγαμε τα δευτερεύουσα βγήκαν και αυτά περίπατο. Έτσι, βγήκε Eindhoven το over 3.5, βγήκε το over στο Zurich Young Boys και το over βέβαια στο Ντινέζε Νάπολη. Οπότε δηλαδή από την εξάδα ουσιαστικά μας τα χάλασε μόνο η Λίβερπουλ. Έτσι, η Λίβερπουλ με τα χάλασε. Η Λίβερπουλ μπαίνει πλέον στην καραντίνα μαζί με την Φενέρμπαχτσε. Ξεκάθαρα πράγματα. Στην καραντίνα μπαίνει η Λίβερπουλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε λίγο κάποια live score τα οποία έχουμε, έτσι κάποιες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή πετυχαίνει δεύτερο γκολ τον Γκετάφε. Ράγιο Βαγεκάνο Γκετάφε 0-2 στην Πριμέρα Διβιζιόν. Τρίτη κατηγορία Ισπανίας, λίγο πριν το φινάλε, Σεβίλια Ατλέτικο Καρταχένα 0-1. Στην Δανία, Βέντισελ με την Χόρσνες είναι στο 0-1. Στην Εστονία, Λεβάντε Ταλίν του Λέβικ 0-0. Κάπα 19 Ελλάδα, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 2-1. Καζακστάν, Ατυράου Οράλ 2-1. Ιρτής με την Καϊσάρ 0-1. Ισπανία με Ράγιο Βαγεκάνο και Τάφε 0-2. Στη δεύτερη, Άλμα Γιόρκα Εξτρεμαδούρα 1-0. Πάμε τρίτη κατηγορία Ισπανίας, αυτά τα παιχνίδια είναι στο 70. Θέλετε Βίγκο Β, Ρεάλ Μαδρίτη Καστίγια 1-0. Φουελαμπράδα Αθλέτικο Μαδρίτης Β 1-0. Ίντερ Ντε Μαδρίτη
Ουνιονίστα Σαλαμάνκα 0-0. Ουνιόν Ατβάρντε με την Ναβάλ Καρνένο 2-0. Σπόρτινγκ Γκιχόν Β' Ρασίνγκ Σαντατέρ 1-1. Αθλέτικο Μπαλεάρες Ουντινιέτ 2-1. Περαλάντα με την Έμπρο 1-2. Κονκουέσε με την Εσπανιόλ Β' 1-0. Αθλέτικο Μαλαγκουένο Χουμίγια 0-0. Ήμπιζα Μαρμπέλα 3-0. Πω πω, ντερμπάρ αυτό. Η Μπίζα Μαρμπέλα είναι τα θέρετρα στην Ισπανία. Μελίγια Μούρθια 2-2. Έτσι, τρίτη κατηγορία Ισπανίας αυτά τα παιχνίδια. Πάμε πιο κάτω, Ολλανδία έχουμε το Μπρέντα Βίλεμ 1-2. Δεύτερη Πορτογαλία Σβαρζίν Πόρτο Β 2-1. Ιταλία Φροζινών Έμπολη 1-1. Τουρκία Ρίζες Πορκόνιασπορ 1-0. Λευκορωσία Σλούσκ Τορπέντο 0-1. Τρίτη Γερμανία Ζικάου Χάνσα Ρόστοκ 1-0. Γυναίκες Γερμανίας Βόλφσμπουργκ Φράιμπουργκ 1-0. Επίσης έχουμε Β' Νορβηγία Στρομσάνεμ Χανκά 0-0. Ρωσία Δυναμό Μόσχα Ζενίτ 0-0. Σερβία Σπάρτακ Σομπούτιτσα με την Παρτιζάν στο 0-0. Τουρκία 2 Χατάγι Σπορ με την Οσμαλή Σπορ 0-0. Ουκρανία η Λίβ με την Arsenal Κιέβου στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα live. Έτσι live ενημέρωσή σας. FM και ενώ το μήνυμα στο 54526, οτιδήποτε θέλετε το στέλνετε εκεί. Να δω λίγο κάποια τελικά. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλα, μένε. Να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τον Νίκο, ή λες μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, ναι. Μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα και να πάμε μετά σε Νίκο Παπαδόπουλο και Ελένη Μπούντου. Λοιπόν, να δώσω λίγο κάποια τελικά. Πονφεραντίνα Λας Πάλμας Αθλέτικο 0-0. Τρίτη Ισπανίας αυτό. Καζακστάν τελικά. Κιζιρχάρ με την Ζεντσού 1-1. Καϊρά Ταλμάτι Τολμπόλ Κωνστανάη 0-0. Σαχτόρ Καραντανή με την Ακτόμπε 0-1. Κυράτ με την Οξέτπες 3-3. Πιο κάτω άλλο κάποιο άλλο τελικό, παιδιά, δεν βλέπω από την αλήθεια. Ναι, κάποιο άλλο σημαντικό δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω και τι έχει το αν τα έχει και αυτά τα πολύ μικρά το κουπόνι. Να τα δω. Όταν λέμε κουπόνι εννοούμε την δικιά μας εταιρεία. Έτσι, εντάξει, τώρα άμα έχει κάποιος παίξει κάτι άλλο, μπορεί άνεσα να μας το πει για να τον ενημερώσουμε. Έτσι δεν υπάρχει θέμα. Τα λέμε όλα εδώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, Εστονία βέβαια, Λιθουανία έχουμε αυτά τα παιχνίδια, ναι, κανονικά. Εστονία, Λιθουανία, να το δω λίγο, Λιθουανία, Γιονάβα με την Σούντουβα 1-1, Ζαλγκίρις, Τρακλάι 2-1 τα παιχνίδια. Με από ό,τι βλέπω τα παμόλα έχουμε και Ρωσία 3 από ό,τι βλέπω εδώ, Ούφα 2 με την Τσέλαμπισκ 1-0, Ζενίτ. Ζενίτιν Ισκέτς με την Βόλγα στο 1-1. Εντάξει, τα λέω όλα. Είναι διάφορα παιχνίδια βέβαια τα οποία δεν τα παίζει άνθρωπος. Δεν νομίζω να έχετε παίξει, ας πούμε, τρίτη Ρωσίας. Έτσι απλά τα λέω για να τα λέω, γιατί υπάρχουν στο κουπόνι και πρέπει, αν υπάρχει ένας έτσι λίγο αρρωστάκι που τα έχει παίξει, να τα ακούσει εδώ. Λοιπόν, Λιθουανία γκολ για τη Σούντουβα αυτή τη στιγμή. Τζονάβα Σούντουβα 1-2 το παιχνίδι. Γκολ για τη Σπόρτινγκ Γκιχόν Β' στην τρίτη Ισπανίας. Σπόρτινγκ Γκιχόν Β' Ρασίνγκ του Σαντατέρ 2-1. Και μειώνει η Ράγιο Βαγεκάνο. Ράγιο Βαγεκάνο Γκετάφε 1-2. Τελικό επίσης στην τρίτη Ισπανίας. Σεβίλια Ατλέτικο. Σεβίλια Ατλέτικο με την Καρταχένα 0-1. Λοιπόν, νίκη για την Καρταχένα 0-1. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να πάρουμε λίγο εικόνα από ντέρμπι. Έτσι ακουστικά βέβαια πάντα.
Και βέβαια μετά τις 3 θα πούμε στα δικά μας, θα πούμε στα στοιχηματικά. Σήμερα είπαμε λίγο ιδιαίτερη μέρα, καθώς έχουμε το ντέρμπι. Είναι λίγο ιδιαίτερη μέρα και είναι λογικό. Το πρόγραμμα του σταθμού μέχρι αργά το βράδυ θα επικεντρωθεί κυρίως στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό. Χωρίς βέβαια να παραμερίζουμε τα υπόλοιπα όλα τα οποία έχουμε στη διάρκεια της σημερινής ημέρας από αθλητικό κομμάτι και μετά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο έτσι εδώ ο γκουρού της γειτονιάς με στοίχημα και φυσικά πρώτη γεύση για το ΠΑΟΚ. Άρης, για το Άρης ΠΑΟΚ, να το διορθώσω όλο το κολλάω, για το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, έτσι ο γκουρού της γειτονιάς εκτάκτος σήμερα λίγο διαφορετικός όσον αφορά την θεματολογία, καθώς θα έχουμε μια ενημέρωση γενικότερα για το ντέρμπι. Μπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ, έτσι εδώ το πρόγραμμα του Λίμπερο 107 και 4. Θα μιλήσουμε σε λίγο με Νίκο Παπαδόπουλο και φυσικά στη συνέχεια μετά και με Ελένη Μπούντου. Λοιπόν, να πω για το στοίχημα κάποια γκολ τα οποία έχουμε. Λοιπόν, στην Εστονία Λεβάντε Ταλίν Τούλεβικ 2-1 έγινε το παιχνίδι. Στην Ισπανία το Ράγιο Βαγιάνο και Τάφη παραμένει το 1-0. Το Ρεάλ Μαγιόρκα Εστρεμαδούρα 1-0. Η Εστρεμαδούρα παίζει με 10 λόγω αποβολής. Στην Ολλανδία παραμένει το Μπρέντατ Βίλεμ 1-2. Στην Ιταλία δεύτερο γκολ για την Έμπολη. Φροζινόν Έμπολη 1-2. Στην Τουρκία Ρίζεσπορ Κόνιασπορ 1-0. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Μπορώ να το χάσω κιόλας, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, στο Δυναμό Μόσχα Ζενίτ έχουμε κόκκινη για τους φιλοξενούμενους. Πάμε να μπούμε λίγο σε αριθμούς ντέρμπι. Νίκος Παπαδόπουλος για το ρεπορτάζ του Άρη. Ως γηπεδούχος ξεκινάει φυσικά ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Άρη, έτσι, αυτή είναι η σειρά. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε για τα στοιχεία. Τι βγαίνει από το ρεπορτάζ του Άρη λίγες ώρες πριν τον ντέρμπι. Νίκο, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα, Σταμάτη. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Προετοιμάζεσαι και εσύ, προετοιμάζονται όλοι για το ντέρμπι σήμερα, έτσι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται όσον αφορά το ρεπορτάζ του Άρη, τι έχουμε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι ακούγεται γενικότερα? Μια αισιοδοξία και πίστη ότι θα έρθει απόψε το βράδυ η νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που στον Άρη το βλέπουν ως μια ευκαιρία να πλησιάσουν πάλι σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας, μια ευκαιρία να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από την ήττα στη Νέα Σμύρνη των Πανιώνιων πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Και κακά τα ψέματα, Σταμάτη, επειδή στα ντέρμπι πάντα υπάρχει και το έξω αγωνιστικό, για τον Άρη είναι και μια ευκαιρία να δείξει στον αιώνιο αντίπαλό του ότι έχω επιστρέψει και είμαι εδώ. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα, είναι και αυτό κομμάτι του παιχνιδιού. Τον ντέρμπι και το απόψινού, ειδικά ντέρμπι που θα γίνει στο Κλεάνδες Βικελίδης. Ένας Άρης ο οποίος ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του χθες, αν και ήταν αρκετά τα θέματα που είχε αντιμετωπίσει ο Ερέρα στο διάστημα της διακοπής. Είδε τις προηγούμενες ημέρες όλους τους παίχτες που ήταν στο ιατρικό δελτίο σταδιακά να μπαίνουν με την υπόλοιπη ομάδα. Η μεγαλύτερη ανησυχία βέβαια του Ισπανού είχε να κάνει με τον Κουέστα, ο οποίος έκανε έναν αγώνα δρόμου και τελικά πρόλαβε να τεθεί στην διάθεση του Ερέρα και με έναν ειδικό νάρχικα που του τοποθετήθηκε στο μικρό δάχτυλο του χεριού του. Και εκτός συγκλονιστικά πρόπτωτα τον δούμε σήμερα να ξεκινάει και στην εντεκάδα των Κιτρινόμαυρων, σε ένα 4-2-3-1 που αναμένεται να παρατάξει ο Ερέρα με τον Κουέστα καλώς ερχόταν τον πραγμάτο στο τέρμα, τον Τζανακάκη να παραμένει στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Βαλεριάνο να επιστρέψει στο δεξί, στο αριστερό, μετά από αρκετό καιρό, ο 25χρονος αριστερός μπακ, τον Βέλεθ, νέο πρόσωπο στα στόπερ μαζί με τον Μαύραη, το δίδυμο, τον Σιώπη με τον Μπάσα κατά πάσα πιθανότητα να είναι το δίδυμο στα χαφ, τον Ντιγκινή πίσω από τον Γιουνές και τους Γκάμα με Ματέο Γκαρσία να συμπληρώνει την τριάδα μαζί με τον Γάλλο πίσω από τον Τινίσιο επιθετικό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Άρης μετά αυτό το διάστημα της διακοπής και για τους δύο βέβαια ισχύει. Στον Άρη θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η ομάδα θα εμφανιστεί βελτιωμένη σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού της, τα οποία έδειξε μέχρι και την διακοπή να υστερεί, όπως για παράδειγμα
την δημιουργία φάσεων, την γρήγορη ανάπτυξη. Κάποια θέματα τα οποία παρουσιάζει ο Άρης αρκετές φορές στις επιστροφές του και είναι και αυτά στοιχεία τα οποία νομίζω θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της ομάδας στο απόψινό ντέρμπι απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είχε την ευκαιρία να πάρει ανάσα αυτές τις δύο εβδομάδες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί και αυτός, γιατί ο ΠΑΟΚ κακά τα ψέματα μέχρι και την έκτη αγωνιστική είχε την ουσία, αλλά δεν είχε και την εικόνα που θα θέλανε όλοι στον ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάπως μαγκωμένο εγώ θα τον χαρακτήριζα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και οι δύο λοιπόν πώς θα εμφανιστούν απόψε στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη αρκετοί φίλοι του Άρη από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην πόλη για το απόψινό μάτς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό και από περιοχές όπως η Πάτρα για παράδειγμα, όπως η Αθήνα και πιο κοντινές βέβαια σε εμάς. Και καλό θα είναι αυτό το οποίο τόνισε και χθες η ΠΑΕ στην ανακοίνωσή της, όσοι βρεθούν σήμερα στο γήπεδο η προσέλευση να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, γιατί είναι κατά τουρνικέ που όπως και να το κάνουμε αποτελούν μια χρονοβόρη διαδικασία για να μπουν όλοι έγκαιρα μέσα στο γήπεδο και επίσης σημαντικό να προσέχουν όλοι γιατί το παραμικρό όχι μόνο μέσα στις κερκίδες αλλά στον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου, γιατί καλός ή κακός τον Άρη στη γωνία τον περιμένουν για να κάνει κάτι και άμα τους δώσει την αφορμή τότε αυτό μόνο κακό μπορεί να κάνει στην ομάδα και να την βλέπουμε πρόσφατα τι έγινε με την ΑΕΚ. Έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι όσοι βρεθούν σήμερα στο Βικελίδης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ένα Βικελίδης θέλει ηρεμία πάνω απ' όλα. Σε ένα Βικελίδης που όπως ενημερωθήκαμε και πριν από λίγο πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη δύναμη του Βασίλη Μποέμι, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή σε ηλικία 86 ετών. Σε ένα Βικελίδης που θα βρεθεί 15 δημοσιογράφοι από το εξωτερικό και είναι και αυτό από τα σημαντικά στοιχεία του σημερινού παιχνιδιού, χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, θα βρεθούν αρκετοί και στην Αλβανία δεν κάνω λάθος για τους Μπάσα και Μαύραη και σε ένα Βικελίδης βέβαια που πέρα των δύο ομάδων τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στον διαιτητή της αναμέτρησης στον Ιταλό Ντανιέλε Ντοβέρι και πώς θα διαχειριστεί ο ίδιος το απόψινό μάτς. Οι αριθμοί του σε οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μιλάμε για καρτάκια. Γιατί σε 194 παιχνίδια που έχει σφυρίξει την καριέρα το 2009... Να παίξουμε κάρτες έχει, δηλαδή. Έχει βγάλει 825 κίτρινες. Εντάξει, νομίζω κάτσε λίγο να δω πόσο δίνει κάρτες. Over 5,5 κάρτες στο τερίπλα του, να το βάλουμε ένα σπίτι. Και καμιά τριανταριά κόκκινες. Σίγουρα δηλαδή έχει δείξει. Άρα και η κόκκινη έχει καμιά αξία. Ναι, άμα είναι καρτάκιας, δεν πρόκειται να αλλάξει ερχόμενος στην Ελλάδα, θα παραμείνει το ίδιο. Εντάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει ο συγκεκριμένος. Δεν νομίζω να αλλάξει, απλά αν κάτι τέτοιο νομίζω ότι θα επηρεάσει. Να ασχοληθούν να βρουν ρυθμό και δεν θα δούμε και εμείς νομίζω ένα παιχνίδι με ρυθμό. Δηλαδή αν εξαντλεί την αυστηρότητά του Ντοβέρι, ειδικά να το κάνει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πάντως και τα μέχρι στιγμής οι ξένοι διαιτητές που έχουν έρθει ως τώρα για την αντίληψη στην Ελλάδα δεν είχαν να αντιμετωπίσουν κάποια μεγάλη και δύσκολη φάση. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα σπάσει αυτό το σερί απόψε στο Βικελίδης. Μακάρι να μην σπάσει. Μακάρι να μην σπάσει, ναι. Να έχουμε ένα έργο παιχνίδι χωρίς δυτικές φάσεις. Έτσι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Άρης βέβαια να πούμε ότι έχει μια παράδοση με ξένους διαιτητές. Δεν έχει χάσει ποτέ από τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι με ξένο διαιτητή. Έτσι βέβαια δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Χρονολογείται από πολύ παλιά. Πάλι είχε μια περίοδο το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζαν πολλοί ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα. Ερχόντουσαν πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα ξανά πάλι τα ίδια με τους ξένους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι με βάση την παρουσία τους εδώ και των Ελλήνων δείχνουν ότι είναι καλύτερα να έχουμε ξένους από την αλήθεια. Βλέποντας τα μάτια δηλαδή. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει βάρ ώστε να ελέγχεται δύο και τρεις φορές μια αμφισβητούμενη φάση και τη στιγμή που οι Έλληνες διαιτητές έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, εδώ και εγώ βέβαια γίνεται αυτό, απλά πλέον το ποτήρι ξεχύλισε, καλύτερα τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια που κρίνουν πράγματα, αφού δεν μπορούμε να έχουμε σε όλα. Ας θα διευθύνουν ξένοι
ευθύνη διαιτητές. Σωστό. Λοιπόν, ωραία, άμα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Πες και εσύ μια καλησπέρα στην Ελένη την Πούντου που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, εγώ θα ήθελα μαζί με τον Νίκο να είμαστε στον αέρα. Α, μαζί. Γιατί εγώ ήθελα να το κάνω χωριστά. Εντάξει, χωριστά. Να πάμε πρώτα στο γηπεδούχο, μετά στο φιλοξενούμενο. Δεν ήξερα ότι θες να είστε. Συνεπάρχουμε στην πόλη, γιατί δεν μπορούμε και ραδιοφωνικά. Καλά, εννοείται αυτό, εννοείται, ρε παιδί μου. Ναι, νομίζω ότι επειδή λίγο σας άκουγα τώρα στο τέλος, να έλεγε στα μάτια να κερδίσει το ποδόσφαιρο, άκουσα καλά. Φυσικά να κερδίσει το ποδόσφαιρο, να κερδίσει ο καλύτερος. Τι... Αυτά είναι τα κλισέ, τα αγαπημένα. Γιατί για παράδειγμα, εγώ θα σου πω ότι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, δεν ήταν καλύτερος του Ολυμπιακού. Εντάξει, καλά. Αλλά το ζητούμενο είναι νίκη, ναι. Ναι, στο τέλος. Στο ταμείο που θα κάνουμε θα μετράνε οι τρεις βαθμοί. Κανείς δεν θα θυμάται ότι ο ΠΑΟΚ του Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν ήταν καλός, γιατί είδαμε και τις δύο προηγούμενες χρονιές που ο ΠΑΟΚ ήταν καλός και έφευγε με άδεια χέρια, έτσι. Σωστό, σωστό. Οπότε, κοίταξε, αυτά τα κλισέ είναι ωραία. Καταρχάς, τι να μπορεί να κερδίσει ο... για να το διευκρινίσουμε, εννοείται ότι θέλουμε ένα παιχνίδι χωρίς να συμβεί το παραμικρό, έτσι. Δεν το συζητάμε, ξεκινάμε από αυτό, να μην συμβεί τίποτα, να κυλήσουν όλα ομαλά και το βράδυ να συζητάμε στο που υστέρησε μία ομάδα έναντι της άλλης, ποια ήταν τα δυνατά σημεία, που χτύπησε ο Ερέρα, που τι κίνηση μάτα έκανε ο Λουτσέσκου και πάει λέγοντας, έτσι. Να μιλάμε για τέτοια πράγματα, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στον ΠΑΟΚ θέλουν τη νίκη και ο ΠΑΟΚ πάντως δεν έχει απώλεια βαθμών με ξένους βαθμούς, με ξένους διαιτητές, συγγνώμη, από πέρυσι, από τον τελικό κυπέλου στο ΆΚΑ. Και σε όσα ντέρμπι έχει δώσει με ξένους διαιτητές, έχει πλέον το απόλυτο. Και νομίζω ότι και αυτό δείχνει πολλά πράγματα και για, για τα όσα είπε ο Νίκος, για την καχυποψία ή αν θέλετε για τα τεστ που πέρασαν οι Έλληνες διαιτητές, όχι με απόλυτη επιτυχία το τελευταίο διάστημα, στις αρχές τουλάχιστον του πρωταθλήματος. Πολλά προβλήματα, πολλά παράπονα από πολλές ομάδες. Και από τη στιγμή που έγινε λοιπόν η συνάντηση με την UEFA, αποφασίστηκε ότι και στα παιχνίδια του Άρη με τον ΠΑΟΚ και στο δεύτερο γύρο βεβαίως θα έχουμε ξένους διαιτητές, και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για να πάμε και εμείς να δούμε ένα παιχνίδι χωρίς προκατάληψη, χωρίς αν θέλεις δεύτερη σκέψη. Είναι το σημαντικότερο. Είναι γιατί αυτό ακόμη, που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λένε, είναι η προκατάληψη και η καχυποψία εδώ και χρόνια. Και αυτό υπάρχει κυριαρχεί και βέβαια όχι χωρίς. Να το πω χωρίς περιστατικά, έτσι, με περιστατικά. Είναι ο Έλληνας φύλαδρος καχύποπτος και υποψιάζεται και κοιτάει παραπάνω, κατεβάζει. Ενώ με τους ξένους τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ηρεμία, γιατί οι ξένοι τα πάνε καλά, δεν έχουν θέματα. Κοίταξε, νομίζω ότι ακόμη και το ανθρώπινο, έτσι, τον παράγοντα ότι άνθρωπος είναι λάθος θα κάνει, όταν μιλάμε για ξένους διαιτητές, εξαλείφεται ακόμη και αυτό. Γιατί είδαμε και με ξένους διαιτητές και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης υπήρχαν κάποια λάθη από τον επόπτη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και πάλι εκεί δεν έχει την καχυποψία ότι γίνεται κάτι εσκεμμένα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καλός ή κακός, δεν ξέρω, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οφείλουμε και πρέπει να είμαστε καχύποπτοι, έχουν δει πολλά τα μάτια μας και βέβαια αναφέρουμε σε όλες τις, όσο όλες σχεδόν τουλάχιστον τις ομάδες, αλλά μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, έχει γνωρίσει πολλά δεινά από την ελληνική διαιτησία, είχε πολλές, ειδικά μόνο πέρσι να πιάσουμε την χρονιά, και νομίζω ότι έχει κάθε λόγο και να ζητάει και να φωνάζει για ξένη διαιτησία, αλλά και για VAR, έτσι, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να το βάζουμε όλο και πιο συχνά. Μάντε να δω, μπορείτε να έρθει αυτό το VAR στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι πιλωτικά θα το δούμε τις τελευταίες 10 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Βάσει των εξαγγελιών του κύριου Βασιλιάδη. Πιλωτικά, δηλαδή θα έχει ισχύει, ας πούμε, στον αγώνα. Θα ισχύει κάτι που θα πει στον αγώνα, ή απλά το βλέπουν έτσι. Δοκιμαστικά θα πάει. Δοκιμαστικά θα πάει για να δουν αν λειτουργεί το συγκεκριμένο, αν κουμπώνει, δεν άντεξε με το VAR. Ναι, δεν ξέρω. Και την ξένη διαιτησία. Όχι, σήμερα αυτό έλεγα πριν. Σήμερα, από τώρα που είπες και εσύ αυτό για τον ΠΑΟΚ, είναι δύο παραδόσεις που υπάρχουν. Η παλιά παράδοση με τους ξένους διαιτητές, όπου ο Άρης δεν έχει χάσει, και η σύγχρονη παράδοση με τους ξένους διαιτητές, όπου ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει. Έτσι ακριβώς. Και που καταλήγουμε, κοινή συνισταμένη, κοινός παρανομαστής, ξένους και πάλι ξένους διαιτητές. Ναι, εντάξει, όχι. Ναι. Για να δούμε για ποια ομάδα θα σπάσει η παράδοση, έτσι, με ξένη διαιτησία. Ιταλός σήμερα στο Κλεάνθη Μικελίδης. Ένας Ιταλός, βεβαίως, ο οποίος δεν έχει, η αλήθεια είναι, πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις
στα πόδια του. Μόλις 4 αγώνες, 4 αναμετρήσεις, 2 της εθνικής K19, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια χρόνια διαιτητής και με παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα και από την Σέρια. Αν δεν κάνω λάθος, πολλά παιχνίδια της Γιούβε και της Νάπολη είδα στο βιογραφικό του, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Ούτως ή άλλως έγινε διεθνής μόλις το περασμένο καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια επιλογή της ΚΕΔ. Η ΚΕΔ, η οποία τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε μια πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τους ξένους διαιτητές, τα πήγε καλά, δεδομένου ότι οι ξένοι τα πήγαν καλά, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα παράπονα, πέρα από κάτι διαρροές που άφησε ο Ολυμπιακός να βγουν προς τα έξω στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, δεν υπήρχαν άλλα παράπονα από τις ομάδες για τους ξένους διαιτητές. Να δούμε και σήμερα και ελπίζουμε να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση και να μην υπάρχουν παράπονα ούτε από τους γηπεδούχους ούτε από τους φιλοξενούμενους όσον αφορά τη διαιτησία τουλάχιστον. Αγωνιστικά, ναι. Από εκεί και πέρα, για να μπούμε σε πιο αγωνιστικά μονοπάτια, σίγουρα ο Δημήτρης Πέλκας είναι στην αποστολή και είναι ερωτηματικό αν θα χρησιμοποιηθεί ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν και εφόσον χρησιμοποιηθεί ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, τότε θα δούμε έτσι μια αλλαγή, μια διαφορετική παράταξη στη μεσοεπιθετική γραμμή του δικεφάλου. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας δεν αλλάζει. Είναι μια σταθερά για τον Εράσμα Λουτσέσκου. Μάτος στα δεξιά. Κρέσπο Βαρέλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και βεβαίως Βιερίνη αριστερά. Ψάχνοντας τον Αντιμαουρίσιο, δεδομένου ότι ο Βραζιλιάνος θα μείνει εκτός για ένα περίπου μήνα αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Άρη, νομίζω ότι ο Βέρμπλουμ έχει στην παρούσα φάση, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον παιχνίδι, το προβάδισμα για να αντικαταστήσει τον Μαουρίσιο με παρτενέρ τον Κάνιας. Βεβαίως ο Βέρμπλουμ, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερα ανεβασμένος στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, είναι μια μεταγραφή η οποία σήκωσε αρκετή σκόνη, δεδομένου και της ποιότητας που κουβαλάει ο ποδοσφαιριστής, αλλά και των χρημάτων που δαπανήθηκαν. Μέχρι στιγμής, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει δικαιολογήσει εντός εισαγωγικών όλο αυτόν τον τόρο γύρω από το όνομά του. Ήταν λογικό, ήταν χωρίς ομάδα και χωρίς προπονήσεις για αρκετό καιρό, οπότε ήθελε και εκείνος το χρόνο του για να μπει, να ανεβάσει ρυθμούς, αλλά και να κατανοήσει και να αφομοιώσει πλήρως το θέλω του Λουτσέσκου. Νομίζω ότι ο Σουηδός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, βάσει βεβαίως και της ποιότητας αλλά και των χαρακτηριστικών του αντιπάλου, έχει το προβάδισμα έναντι του Σάχοφ. Ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που ερίζουν για Αντιμαουρίσιο. Δίνουμε ένα πρώτο προβάδισμα σε μια πρώτη ανάγνωση της προσέγγισης του Λουτσέσκου στον Βέρμπλουμ με τον Κάνιας. Και από εκεί και πέρα, σε ένα πρώτο πλάνο ενδεκάδας, με δεδομένο ότι ο Πέλκας μένει εκτός, γιατί λένε ότι δεν είναι απολύτως έτοιμος, δεν πατάει καλά το πόδι του, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο ισχύο, τότε σε θέση δεκαριού θα δούμε τον Μπίσεσβαρ με τον Ζαμπά στα δεξιά και τον Ελ Καντουρί στα αριστερά και τον Πρίγιοβιτ μοναδικό προωθημένο. Αν και εφόσον ο Πέλκας είναι καλά και είναι σε θέση να αγωνιστεί, τότε θα δούμε τον Μπίσεσβαρ να μετατοπίζει τα αριστερά και τον Πέλκα βεβαίως να παίρνει θέση πίσω από τον Πρίγιοβιτ σε ρόλο οργανωτή με τον Ζαμπά στα δεξιά. Ήταν έτσι πλάνα ενδεκάδας που δοκιμάστηκαν από τον Λουτσέσκου για να είναι έτοιμος ανά πάσα ώρα, αναλόγως πώς θα αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές του και ποιος θα είναι απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα, Γιώργος Σαββίδης θα ηγείται της αποστολής, έφτασε ήδη στην Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι από χθες και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ήταν στο ξενοδοχείο, βρέθηκε και στο δείπνο της ομάδας, πάντα κοντά ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΠΑΟΚ και στα εκτός και στα εντός έδρας παιχνίδια. Είτε βρίσκεται στο γήπεδο, που τουλάχιστον στην Τούμπα δεν βρίσκεται, είτε στα εκτός όταν μιλάμε κυρίως για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Γιώργος, όπως και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έτσι και στο σημερινό παιχνίδι στο Κλάνθης Βικελίδης, θα ηγείται της αποστολής του δικεφάλου. Ήταν κάτι για το οποίο ενημέρωσε τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους ΠΑΕΠΑΟΚ καιρό πριν. Και βεβαίως στη σύσκεψη που έγινε με τον προϊστάμενο της Αγγελίας, υπόθηκε και επίσημα διαστόματος του ΠΑΟΚ ότι θα είναι ο γιος του μεγαλομετόχου στην αποστολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Ωραία, τι ώρα περίπου αναμένεται η αποστολή? Νομίζω ότι γύρω στις 5.30 ή 5.20. Εκεί 5.20-5.30. Συνήθως η ώρα που πρέπει να είναι οι δύο ομάδες στο γήπεδο είναι μια μισή ώρα πριν την σέντρα του παιχνιδιού. Σωστό, σωστό. Ωραία. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Θα σε ακούσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για την Ελένη Τιμπούντο όσον αφορά και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και τον Νίκο του Παπαδόπουλο για ρεπορτάζ. Άρεσε μια πρώτη έτσι κουβέντα
μια πρώτη σύνδεση όσον αφορά το σημερινό ντέρμπι στις 7, θυμίζω, Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, και ουσιαστικά από τώρα, από τις 2 από την εκπομπή μας, από τον Γκουρού της γειτονιάς, ξεκινάει αυτή η μαραθώνια σήμερα ενημέρωση σας για το ντέρμπι. Έτσι και στη διάρκεια του αγώνα φυσικά πολύ πράγμα, με σχόλια, δηλώσεις, τα σχετικά μετά και πριν σχόλια και μετά ρεπορτάζ. Έτσι όλα εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρω ότι έχω αφήσει κάποια παιχνίδια να δώσω λίγο τα γρήγορα, τα σημαντικά και μετά θα τα πω λίγο όλα τα τελικά. Έτσι, καταρχήν, ας πούμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι στην Ισπανία τελικό Ράγιο Βαγικάνο και ΤΑΦ 1-2. Ρεάλ Μαγιόρκα, Εστρεμαδούρα, 1-1 τελικό. Έτσι, τελικό επίσης στην ΚΑΠΑ 19 Ελλάδας, Ατρόμητος Αστέρας 3-1. Τελικό επίσης στη Δανία, Βέντισελ με την Χόρσνες 0-1. Αυτά, άμα είναι, θα πω τώρα για τελικά, για να πάμε σε ένα φυσικό διάλειμμα και θα επιστρέψω λίγο με τον Δημήτρη Δανάξη και όλα τα τελικά τα οποία έχουμε. Έτσι, το Φροζινόνε Έμπολη, να πω, έχει γίνει 3-2 από 1-2. Φροζινόνε Έμπολη 3-2 το παιχνίδι. Το Μπρέντα Βίλεμ έχει γίνει 2-2, ακυρώθηκε γκολ της Βίλεμ πριν από λίγο. Λοιπόν, αυτά. Οπότε πάμε σε ένα break, αμένε Γιάννη, και μετά να επιστρέψουμε εδώ να πούμε μια, να κάνουμε μια κεφαλαίωση στα τελικά και να πούμε και σε ρυθμού στοιχήματος. Έτσι, να πούμε τα δικά μας εδώ, τα στοιχηματικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο δημιουργικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε και πάλι εδώ, έτσι, ο κουρού τη γειτονιά. Θα πάμε τώρα λίγο πιο πολύ στο ρυθμό τη εκπομπή. Στοιχηματικά. Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Δανάξη. Πάμε λίγο να δούμε τελικά τα οποία είχαμε στις γυναίκες. Εδώ βλέπω Ρώμα Γιουβέντους 0-4. Πω ότι στις γυναίκες δεν πάει να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, το Φροζινόνε Έμπολη ματσάρα έχει γίνει 3-3. Το παιχνίδι μας το 85 εκεί. Πάμε λίγο να δούμε τα τελικά τα οποία αφήσαμε από Ισπανία. Ό,τι είχαμε δηλαδή τα παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε τελικά αποτελέσματα. Έτσι, Εστονία, Λεβάντια, Ταλίν, Τούλεβικ 2-1. Καζακστάν, Ατυράου, Οράλ 2-1. Ιντρίχ, Καϊσάρ 0-1. Στη Λιθουανία, Τζονάβα με την Σούντουβα 1-2. Ζαλγκύρι, Στρακάι 2-2. Στην Ισπανία, Ράγιο Βαγκάνο και ΤΑΦ 1-2. Στην Πριμέρα, στη Σεκούντα, Ρεάλ Μαγιόρκα, Εξτρεμαδούρα 1-1. Στην τρίτη κατηγορία τη Ισπανία, Στέλτα Βίγκο Β, Ρεάλ Μαδρίτη Καστίγια 1-1. Φουελαμπράδα Αθλέτικο Μαδρίτη Β 2-0. Ιντερ Ντε Μαδρίτ, Ουνιονίστα Σαλαμάνκα 0-0. Ουνιόν Αντβάρντε με την Ναβάλ Καρμένο 3-2. Σπόρ Γηγικών Β, Ρασίνκ Σαντατέρ 3-1. Αθλέτικο Μπαελάρε με την Ουντιγέτ 2-1. Περαλάντα με την Έμπρο 1-2. Κονκουέσε με την Ρεάλ Εσπανιόλ Β 1-1. Αθλέτικο Μαλαγκουένο Τζουμίλια 0-0. Στο ντέρμπι έτσι των καλοκαιρινών προορισμών, Ήμπιζα Μαρμπέλα 4-0. Περίπατος για την Ήμπιζα. Μελίγια Μούρθια 2-2. Στην Ολλανδία, Μπρέντα Βίλεμ 2-2 τελικό. Στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, Βαρζίν Πόρτο Β 2-1. Αυτά, από ό,τι βλέπω, αυτά είναι τα τελικά τα οποία είχαμε αφήσει και τα δίνουμε τώρα. Σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Προς το φινάλε πάμε, Φροζινόνε Έμπολη 3-3. Ρίζες Πορκόνια Σπορ 1-1 έχει γίνει το μάτς. Στη Λευκορωσία, Σλούσκα με την Τορπέντο 0-1. Τρίτη Γερμανία, Ζικάου Χανσαρόστοκ 2-1. Στη Ρωσία, Δυναμού Μόσχα Ζενίτ 0-0. Η Ζενίτ παίζει με 10 στο 57, είμαστε εκεί. Σερβία, Σπάρταξ Σουμπότικα με την Παρτιζάν στο 0-0. Τουρκία 2, Χατία Σπορ με την Οσναντζή Σπορ στο 0-0. Ουκρανία, Λίβ, Άρσεναλ, Κιέβου 1-0. Σβάιτε Λίγκα, ημίχρονα. Να δώσω Ρέγκεσμπουργκ, Ντάρμσταντ 0-1 ημίχρονο. Πάτερμπον, Ουνιό, Βερολίνο 0-0 ημίχρονο. Δεν είναι ημίχρονο το Αβούργο, Μπόχο 0-0. Φιλανδία, πρώτη κατηγορία, Ελσίνκι. GK, θα τη λέω αυτήν, 1-0.
Τάμπερ Ελάχτη 0-0, Ιντε Τούρκου Χόνκα 0-1, Κουόπιο Τούρκου 0-1, Κέμι Μαριέ Χαμένα 0 μόλις τώρα για την Κέμι, Βάσα Ρωβανιέμι 0-0. Λοιπόν, πιο κάτω έχουμε και λέμε, έχουμε κάποια περίεργα παιχνίδια, Κίνα και Δανία. Θα τα πω μετά αυτά αν είναι. Δανία πρώτη κατηγορία να πω, Ράντερς Σοντερίς και 1-0. Επίσης Γερμανία 3 Καζρούι Βέχεν 0-1, Μούνστερ με την Βούλσμπουργκερ Κίκερς 0-0, Ελλάδα K19 Λάρσελα 1-0, Όφι Ολυμπιακός 0-0. Έχουμε και Σουηδίες. Έχουμε πολλά μετά Σουηδία, όχι δεν είναι, μόνο τρίτη έχουμε το σκελευταία με την Κάσλουγκς στο 1-1. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στο κουπόνι. Εντάξει, τα είπαμε αυτά που είπαμε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο με τον Δημήτρη τώρα, να δούμε τι βλέπει και αυτός. Δημήτρη, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα, Σαμάντη. Όπου κουράστηκε η γλώσσα μου να λέω τα τέτοια. Κουράστηκε η γλώσσα μου να λέω τα παιχνίδια. Ναι, σ' άκουγα ειδικά τα πρώτα κάτι μυστήρια. Και άφησα, σκέψου ότι άφησε κάτι Κίνες και κάτι τέτοια, τα ψιλοάφησα λίγο. Θα πω μετά, γιατί. Εντάξει, θα ξεφύγουμε. Ναι, εγώ συνήθως δεν τα αναφέρω για τέτοιο. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος εντάξει, ασχολείται ναι μεν με το στοίχημα, αλλά νομίζω ότι με αυτά τα παιχνίδια όχι και τόσο, οπότε δεν θέλω να κουράζω έτσι τον κόσμο με τέτοια αποτελέσματα. Νομίζω ότι όπως έχω πει και άλλη φορά, όποιοι παίζουν αυτά τα μάτς θα βρουν τον τρόπο να μάθουν την εξέλιξή τους, έτσι. Ναι, εντάξει παιδί μου, συμφωνώ, ναι, σίγουρα. Να πω βέβαια ότι χορηγός αποτελεσμάτων είναι η Goalbet, έτσι γνωστή εταιρεία στοιχημάτων, η οποία προσφέρει την αναφορά μας στα live αποτελέσματα, έτσι Goalbet λοιπόν. Ναι, σίγουρα, απλά ξέρεις το λέω τώρα για τίποτα αρρωστάκια τώρα τα οποία είναι πάνω από το ραδιόφωνο και περιμένω να ακούσουν Κίνα τώρα και Λιθουανία και τέτοια, έχει και αρρωστάκια τέτοια. Ναι. Που ξέρεις, είναι, εντάξει, και εμείς τα έχουμε κάνει αυτά, δεν λέμε μόνο αυτούς, και εμείς έχουμε περάσει να παίζουμε κάτι πρωταθλήματα περίεργα, κάτι διοργανώσεις ό,τι να είναι, έτσι. Εντάξει, τα κάνουμε, είναι μέσα στο αίμα μας. Όλα αυτά είναι μέσα στο αίμα μας. Λοιπόν, χθες τουλάχιστον εμένα μου τα χάλασε η Λίβερπουλ. Ναι. Περάσαν όλα αέρα, τα over και αυτά. Θυμήθηκα, ναι, ναι. Σε μια γενικά δύσκολη ημέρα και για μένα και γενικά, έτσι κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, όλοι ήμασταν απογοητευμένοι από την εξέλιξη των παιχνιδιών. Κομβικά σημεία δεν περάσανε. Έτσι είναι λίγο, ήταν λίγο πολύ ούτως ή άλλως παγίδα η χθεσινή ημέρα, ακόμα και η σημερινή αν θέλεις. Ναι. Διότι μετά την διακοπή έχουν χαθεί τα πάντα, δεν ξέρουμε ας πούμε σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Κυρίως η Βαλένθια χθες με πείραξε εμένα αρκετά, έτσι, ναι. Διότι ήταν μια ομάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να κερδίσει την Λεγκανές. Η Newcastle ήταν πιο ρισκαδόρικη επιλογή, αλλά και αυτή είχε καμιά 20 τελικές, δηλαδή σε εμάς όλα πάνω γίνανε. Οπότε πέσαμε πάνω σε αυτά και δεν χαμογελάσαμε χθες. Ήταν μια κακή ημέρα, όπως αναφέρουμε έτσι τα καλά. Έτσι, σωστό, φυσικά. Εντάξει, εμένα, να σου πω την αλήθεια, εγώ πήγα με τα over, εκεί είχα λίγο, ξέρεις, γλίτωσα κάποια σημεία, κάποιες παγίδες, γιατί στο over, εντάξει, ξέρεις, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά με χάλασε η Liverpool. Ναι, όπως, ναι. Όπως με χάλασε, να σου πω την αλήθεια, και το 7 είναι της Μπαρτσελόνα που δεν βγήκε, δηλαδή, δεν ξέρω αν είδες το match, χαθήκανε μαλλιά, δηλαδή, έβγαζε οι δύο τερματάδες, παρότι φάγανε ένας 4 και άλλος 2, βγάζανε όργια. Όργια δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Κοίτα, το 7 αφήνω, δεν ξέρω αν το πόνταραν πολύ, αλλά νομίζω ότι και το over 3,5 και το over 4,5 πέρασαν, ναι, πέρασαν αυτά, εύκολα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτοί που επέλεξαν λίγο πιο normal έκταση στο σκορ, νομίζω ότι τα πήγανε καλά όσον αφορά αυτό το παιχνίδι. Ναι, τώρα το 7 ήταν λίγο παρατραβηγμένο, ναι, ασχέτως αν μπορούσε να βγει άνετα, έτσι. Ναι, ναι, έφευγε λίγο να πω την αλήθεια, εγώ το είπα... Σκεφτόμενοι πριν το μάτς, έτσι, σωστό. Γιατί εντάξει, όταν ξεκινάει με γκολ προφανώς και δεν θέλει πολύ να ξεφύγει το σκορ, αλλά πριν το μάτς έλεγες 7, εντάξει, δεν είναι τόσο μακρινό σενάριο, αλλά όπως και να έχει, είναι λίγο το σενάριο, ναι, παρατραβηγμένο. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, απλά το έδωσα με τη λογική, ρε παιδί μου, ότι... Άμα πάει στο 3,5 μπορεί να φύγει και ξέρεις, ναι. Και πολύ, ναι, ας πούμε, ναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, συνεχίζουμε. Πλέον η Λίβερ που μπαίνει στο γνωστό γκρουπάκι της Φενέρ Μπαχτσέ, έτσι μετά το χθεσινό 0-1, και πάμε να δούμε τι έχουμε τα σημερινά, τι γίνεται σήμερα, ναι, έτσι.
Έτσι. Μιας που είσαι στην Αγγλία, εντάξει, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Σήμερα μάλιστα μόλις ένα παιχνίδι, το Crystal Palace... κοίταξε, οι δύο ομάδες πάνω κάτω ίδια δυναμικής είναι. Βέβαια η Everton είναι λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία. Προφανώς λόγω έδρας έχει ένα μίνι προβάδισμα, αλλά με τις δυνατότητες των δύο ομάδων μεσοπαιδικά εδώ είναι, θα μπορέσει με λίγη τύχη να έρθει το goal-goal εδώ πέρα, αν βοηθήσει έτσι λίγο η ροή του παιχνιδιού. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να διακρίνω κάποια άλλη επιλογή εδώ πέρα, διότι οι ομάδες, επαναλαμβάνω, είναι πάνω κάτω έτσι στην ίδια. Δεν μπορείς να πεις ότι η Everton είναι τόσο καλύτερη της Crystal Palace, και αν κάτι εδώ επιλέγαμε από το μάτς στο αγγλικό θα ήταν το goal-goal. Μέχρι εκεί όμως, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι όσον αφορά αυτό το παιχνίδι. Όχι, και εγώ μένω πιο πολύ και στο goal-goal, αν που δεν το έχω πολύ ζεστό, εγώ θα το αφήσω προσωπικά, αλλά αν επέλεγα κάτι εκεί θα ήμουν και εγώ να σκοντά τέτοια. Κοντά εκεί πέρα πήγαινα στο goal-goal. Εντάξει, ναι, η Αγγλία σήμερα μάλλον παίρνει ρεπό τόσο ή άλλως, μόνο ένα παιχνίδι. Στην Ιταλία είναι τα καλά, αν θέλεις, που θα μας απασχολήσουν 2-3 επιλογές. Προσωπικά εγώ έχω τσεκάρει από προχθές το διπλό της Αταλάντα μέσα στην έδρα της Κιέβο. Μπορεί να άλλαξε προπονητή η Κιέβο, έχει τον Βεντούρα, αυτός που πήγε στην Εθνική Ιταλία πριν κάνα χρόνο, 2 χρόνια, και δεν μπόρεσε να την στείλει στο Μουντιάλ που έγινε στη Ρωσία. Πήγε στην Κιέβο, δούλεψε 2 εβδομάδες, αλλά έχει κάποιες απουσίες σήμερα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά και η Αταλάντα απογοητεύει, αλλά αυτή η διακοπή νομίζω την ωφέλησε. Πρόκειται για μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Ο προπονητής Γιασπερίνη δήλωσε ότι ο Βεντούρα προφανώς μπορεί να αλλάξει την εικόνα της Κιέβου, αλλά όχι τόσο άμεσα όπως για παράδειγμα σήμερα. Οπότε το διπλό είναι μια επιλογή από τις καλές, έτσι, για όσους θέλουν ένα φαβορί σήμερα στην Ιταλία. Στο Πάρμα Λάτσιο, εκεί αρχικά ήμουνα στο goal-goal, διότι η Πάρμα είναι ομάδα που κοιτάει στα μάτια και τις μεγάλες ομάδες και έρχεται από θετικά αποτελέσματα. Απλά η Λάτσιο φαίνεται αποτελεσματική σε μεγάλο έτσι διάστημα, πέρα από κανένα 2-3 αναμετρήσεις που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό. Αν και φανατικός φίλος της Ρώμα, βλέπω τη Λάτσιο στα μάτια σήμερα να παίρνει το παιχνίδι. Έχει φύγει από το να παίξει μεγάλο ποδόσφαιρο και ότι γίνει η Λάτσιο, είναι πιο αποτελεσματική, ασχέτως βέβαια αν μερικές φορές δεν τα καταφέρνει, φυσικά και δεν μπορεί να κερδίζει πάντα. Αλλά σήμερα την Πάρμα χωρίς Ζερβίνιο, που είναι πολύ κομβική η απουσία του, πουλενάρα. Ζερβίνιο, πουλενάρα. Στην καλή του μέρα είναι. Πόσες φορές μας έχει πληρώσει αυτός ο παίκτης. Πόσες φορές, ειδικά εκεί με Ρώμα, τότε ξεκινώντα μπροστά. Άιντα, γουρίνα μου, τρέχα. Ναι. Πεκτούρα. Μια χαρά θα τρέχεις από τον Μπερόμπε. Μετά το χθεσινό πάλι. Καλά, τώρα έτσι όπως είμαστε εμείς. Μετά το χθεσινό πάλι μια χαρά θα ήταν ο Ζερβίνιο. Ναι, τι ήταν αυτό πάλι. Άστα να πάρει, Δημήτρη. Λοιπόν, συνεχίζει η Ιταλία, έχεις κάτι άλλο από εκεί. Τα μάτς. Έχει το Μπολόνια, το Ρήνο εδώ. Πολλοί λένε για την ισοπαλία. Εντάξει, δεν είμαι αρνητικός. Οι ομάδες είναι κοντά σε δυναμική. Οπότε, ναι, για όσους παίζουν ισοπαλίες, είναι από τις αναμετρήσεις που μπορούν να εξετάσουν. Φυσικά στις 7 η ώρα, για όσους παίζουν φαβορί, και έχω μιλήσει με αρκετούς που η Φιωρεντίνα είναι μέσα σε αυτά, έτσι απέναντι στην Κάλιαρη, και καλή παράδοση. Έχει, μ' αρέσει η φετινή Φιωρεντίνα, διότι δεν ξεκίνησε με υψηλές βλέψεις. Έχει παίχτες μπροστά με πολύ ταλέντο, όπως ο Κιέζα και ο Τζιοβάνι Σιμεώνε, που είναι όλα τα λεφτά φέτος, πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, και νομίζω ότι η Γκάλιαρη προφανώς δεν είναι κάποιο φόβητρο, η παράδοση είναι υπέρ της Φιωρεντίνα. Το 1.55 είναι τίμιο, έτσι δεν είναι και τόσο χαμηλό για τριάδα αν θέλεις, και νομίζω ότι αρκετά δελτία θα έχουν τους γιόλα μέσα σήμερα όσον αφορά τον Άσο. Και το βράδυ υπάρχει το ντέρμπι του Μιλανού ανάμεσα στην Ίντερ και την Μίλαν. Δεν περιμένω εδώ κάποια σπουδαία ματσάρα, κυρίως λόγω της Ίντερ.
που είναι, προσπαθεί να είναι αποτελεσματική με τον Σπαλέτη και όχι να αποδώσει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες, να πούμε ότι πριν τη διακοπή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, είχαν συνεχόμενες νίκες και κάλυψαν κάπως το χαμένο έδαφος στην βαθμολογία. Τώρα αν θέλεις για νικητή, αν προβλέπω κάτι, είμαι λίγο πιο κοντά προς την Ίντερ, που έχει κάποιες μονάδες που μπορεί να κάνουν την διαφορά έναντι της Μίλαν, που ακόμη, εντάξει, είχε κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν την εμπιστεύομαι. Αν πήγαινα κάπου σε αυτό το παιχνίδι θα ήταν ο Άσος, αλλά όπως εξήγησα και πριν, κάποιες άλλες επιλογές από την Ιταλία είναι αυτές που με εξητάρουν περισσότερο. Σωστό, σωστό. Τώρα που λες για Ιταλία, να πω ότι το Φροζινόνε Έμπολη έληξε 3-3, έτσι να το δώσουμε και αυτό λίγο το τελικό. Δεν τώρα παιχνίδι που έληξε 3-3, ναι, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή... Η Λίβερπουλ, ας πούμε, χθες έμεινε στο 0-1, έτσι. Και αυτοί λήξαν 3-3, δηλαδή, απίθανα πράγματα. Καμιά φορά. Και over 2,5 και όλα. Ναι, ναι. Εγώ κοίταξε, εγώ από Ιταλία μ' αρέσει αυτό που είπες για την Αταλάντα. Έτσι, παρότι είναι κάτω στη βαθμολογία. Εντάξει, το Κιέβο δεν δείχνει να έχει κάτι τρομερό φοβερό, δεν το βλέπω δηλαδή. Είναι τελευταία, δεν έχει νίκη, ναι, ναι, και την μείωση των βαθμών. Εντάξει, εντάξει. Μ' αρέσει η Αταλάντα, τη βάζω, την έχω σε ένα δευτερεύον δελτίο, το διπλό. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εμένα με έχει κολλήσει στο ντέρμπι το goal-goal, στο Ίντερ Μίλαν. Με έχει κολλήσει το goal-goal. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρεις την άποψή μου ότι ναι, τα ντέρμπι είναι διαφορετική περίπτωση και τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Ναι. Μέχρι και 0-0 βλέπω, σωστό, ας πούμε, κάποια ντέρμπι, για παράδειγμα. Είναι ανοιχτό όλο το παιχνίδι, είναι ανοιχτό. Ναι. Τώρα βέβαια να πω την αλήθεια, με προβληματίζει η απόδοση γιατί είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό. Ναι, το... πόσο είναι περίπου. Ένα 50-55 κάπου εκεί το βαρά. Ναι, είναι... ναι, όντως, όντως. Δεν με εξητάρει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια, η απόδοση. Ενώ μου αρέσει το σημείο, θεωρώ ότι θα βάλουν γκολ. Γιατί εντάξει είναι ντέρμπι, σίγουρα ο Σπαλέτη όπως είπες έχει μια λογική πιο πολύ να πάρω το αποτέλεσμα, να μην έχω, ξέρω εγώ, φαντεζή ποδόσφαιρο και τα σχετικά. Και υπάρχει στην Ίντερ η πίεση για το αποτέλεσμα, είναι γεγονός αυτό, ότι έχει στην Ίντερ τέτοια πίεση. Ήμουνα στον γκολ-γκολ, αλλά θα το έχω σε δευτερεύον δελτίο, δεν θα το έχω στο βασικό. Στη βασική μου ιστορία δηλαδή το... το over αυτό, goal goal αυτό, έτσι. Ναι. Οπότε η Ιταλία, και που... ναι, ναι, πες. Εντάξει, όχι, αφού είσαι ακόμα Ιταλία, θα θέλω να πάω σε μια άλλη χώρα. Όχι, φύγαμε, αυτό λέω, απλά ότι η Ιταλία δεν βγάζει το πολύ μεγάλο σημείο. Ναι. Έτσι, ναι, τουλάχιστον ναι, μου φαίνεται. Ναι. Εμένα, εντάξει, για μένα, η Αταλάντα, για μένα, ας πούμε, το... ναι, έχει μια προοπτική καλή, σίγουρα, σαφέστατα, έτσι, αλλά... δεν ξέρω, δεν έχει το, θεωρείς ότι έχει το κομβικό σημείο, ας πούμε είναι η Φιωρεντίνα, έχει κομβικό σημείο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ξεστρελαίνομαι, ναι, κι εγώ. Απλά εντάξει, νομίζω ότι θα με απασχολήσουν τώρα, ας πούμε, τα δύο τα διπλά, πρώτα της Αταλάντα βέβαια σε δεύτερη μοίρα της Λάτσιο και αργότερα σε 7 η Φιωρεντίνα έχει τύχες να κερδίσει. Είναι τρία σημεία που... εντάξει, έχουν πιθανότητες, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σε απόδοση, γι' αυτό και δεν είμαστε τόσο ζεστοί, αλλά όντως αν διάλεγα ένα από τα τρία θα ήταν το διπλό της Αταλάντα στην έδρα της Κιέβο, που εντάξει δεν τη λες και έδρα της Κιέβο, έτσι ένα ανοιχτό γήπεδο με λίγο κόσμο, οπότε όλα τα δεδομένα βοηθούν ώστε η Αταλάντα σήμερα να επιστρέψει στις νίκες. Πού πάμε τώρα, πού θες να πάμε, σε τι χώρα? Να πάμε στην Γαλλία, στα μάτια, γιατί εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο γκολ-γκολ και είναι το Nice Marseille. Συναντιόμαστε. Δες τώρα τα παιχνίδια των δύο ομάδων, να πούμε. Συναντιόμαστε γιατί εγώ το έχω over. Το, έλα ρε. Το έχω over το σημείο αυτό, γιατί θεωρώ ότι και η απόδοση είναι πολύ καλή και όπως λες, δείτε τα μάτς, έχουν αβέρτα. Αβέρτα, γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Και είναι από τα παιχνίδια που, ας πούμε, και μια ομάδα μπορεί να κάνει όπως η Μαρσέλη, να βάλει δύο γκολ, να βάλει και ένα ενίσχυ ή να λήξει και με τρία γκολ από μια ομάδα. Έτσι, τίποτα δεν θα δημιουργήσει εντύπωση σε αυτό το ζευγάρι. Είναι δύο ομάδες ψυχολογίας. Άμα της πάει το παιχνίδι, μπορεί να γίνει χαμός μετά, ας πούμε, τόσο για την Ίση όσο και τη Μαρσέλη. Απλά σου λέω ότι η εικόνα των δύο ομάδων από το ξεκίνημα της σεζόν είναι βάζουν γκολ, τρώνε εύκολα. Οπότε, δηλαδή, άμα δεν βγει εδώ το over που είπες, ας πούμε, ή το goal-goal, ας πούμε, που βλέπω εγώ, πραγματικά τώρα θα είναι έκπληξη και θα λέμε μετά ότι όλα είναι πιθανά, ας πούμε, εντάξει. Έτσι, σωστό, σωστό. Γιατί άμα δεις τώρα, βλέπω εδώ τα τελευταία τα παιχνίδια, η Nice εντός έχει 0-3 με Παρί, έχει χάσει, 2-1 με Ρεν, 0-4 έχασα από τη Ζόν, έτσι, 0-1 με Ρεμς, πολύ νωρίς.
Η Μαρσέη, ας πούμε, τώρα τα τελευταία είναι το 0-0 με τη Λίλ, 4-2 με τη Λιόν, 2-3 με τη Μονακό, 3-1 έχασε από την Νίμ. Δηλαδή, ναι, βάζουν τρώνε. Αβέρτα, βάζουν τρώνε. Έτσι. Εγώ το έχω είναι καλό το ζευγάρι. Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ το έχω σαν επιλογή στο over. Έτσι το σκέφτομαι. Επειδή εντάξει, θα παρακολουθούμε σχεδόν τα πάντα, ας πούμε, ειδικά Σαββατοκύριακο, είναι παραδοσιακά εκεί Κυριακή βράδυ το παιχνίδι. Σωστό. Τα παιχνίδια στη Γαλλία κρύβουν συγκινήσεις και μας προσφέρουν τις περισσότερες φορές 8 στα 10, 9 στα 10. Α, να πω. Ναι, μας περιμένουν και μας προσφέρουν και μεγάλα σκορ. Θυμάμαι ένα Μαρσέγλιο, νομίζω 5-5, 5-4, ένα από χρόνια. Δηλαδή μπαίνανε αβέρτα 5-5, πρέπει να έχει τελειώσει νομίζω. Ή 5-4-5-5, δηλαδή είχαμε πάθει σόκα. Είναι παραδοσιακά τα. Ναι, πάντα οι Γάλλοι το βράδυ της Κυριακής έχουν γκολ, δεν ξέρω τι παθαίνουν, αλλά έχουν, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν γκολ, ναι. Και εγώ από Γαλλία αυτό κρατάω, να σου πω την αλήθεια, το over στη. Ναι, ναι, το over, είναι, το μπαίνει, δηλαδή μπαίνει σε μια τριάδα καλή. Το. Σωστό. Έχει όλες τις προϋποθέσεις, έτσι για να μπει σε μια τριάδα. Σε μια τριάδα Γαλλία. Από εκεί πέρα στην Γαλλία δεν ξεχωρίζω κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Σε Σεντετιέν Ρεν, εδώ η Σεντετιέν λόγω έδρας έχει ένα προβάδισμα για την νίκη. Αλλά και η Ρεν είναι πάντα μια επικίνδυνη ομάδα. Στο Μομπελιέ Μπορντό, εδώ είναι από τις πιθανές ισοπαλίες. Να, μια δεύτερη που κρατήσαμε κάνοντας κουβέντα δίπλα στο, από το Μάτς Μπολόνια με την Τωρίνο. Και είναι πολλοί φίλοι που ενδιαφέρονται για ισοπαλίες. Οπότε η κουβέντα έφερε 2 μέχρι στιγμής στον αριθμό. Και στη συνέχεια βέβαια μπορεί να προκύψει και ακόμη μία. Από εκεί και πέρα στην Ισπανία περνώντας λείπει κάποιο ζευγάρι πολύ εμπορικό, διότι χθες είχαμε τις μεγάλες ομάδες να παίζουν. Καλά, από εκεί και πέρα. Σήμερα παίζει μεγαλύτερη ομάδα στην Ισπανία, Αθλέτικο Κλουμπ ντε Μπιλμπάο. Κατά τη γνώμη σου. Ναι, εντάξει. Παίζει μεγάλο Μπιλμπάο σήμερα. Τι να κάνει. Όχι, δίκιο έχεις. Χθες φύγαν τα μεγάλα τα θηρία. Έτσι όλα τα μάτς, δηλαδή τα καλά ήταν χθες. Και Αθλέτικο στο γκολ-γκολ πήγε που το συζητούσαμε εδώ. Χθες, σήμερα ναι, το πρόγραμμα είναι λίγο περίεργο στην Ισπανία. Εγώ βέβαια, να πω την αλήθεια, έχω βγάλει ένα καλό σημείο από αυτό. Ναι. Και εγώ βλέπω πολύ, φίλε Δημήτρη, τη μεγάλη Αθλέτικο de Madrid, Αθλέτικο de Bilbao, είτε να βάζει είτε να τρώει. Μάλλον και να βάζει και να τρώει. Και πάω με το over σε αυτό το μάτς. Έιμπαρ Αθλέτικο είναι το μάτς. Έτσι, Έιμπαρ Αθλέτικο να πούμε ότι είναι το μάτς. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι θα έχουμε γκολάκια σε αυτό το μάτς. Και αξίζει νομίζω η απόδοση που το βρίσκεις στο 2-20. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δηλαδή και από θέμα απόδοσης. Ναι, και από απόδοση που είπες και η Μπιλμπάο, ας πούμε, όταν είναι λίγο πιο χαλαρή, αν θέλεις, τα παιχνίδια της ανοίγουν. Η Μπάρ είναι από τις ομάδες που παίζουν επιθετικά. Έτσι έχει ποιότητα τηρουμένων των αναλογιών και αυτό το παιχνίδι όντως βοηθάει ώστε να έχουμε τέρματα εκατέρωθεν και μια ομάδα να βάλει και ένα παραπάνω για να βγει το over που είπες σε μια πολύ καλή απόδοση. Γενικά δηλαδή, ναι, το βλέπουμε αυτό. Ότι, δηλαδή τώρα βλέπω εδώ διάφορα στατιστικά. Το Μπάρ έχει 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, goal-goal. Η Μπιλμπά επίσης έχει 4-5 goal-goal συνεχόμενα. Οπότε εντάξει, λογική βοηθάει. Πάει για goal-goal. Αλλά ακόμα ένα γκολάκι να βάλει ένας, να πάμε μέσα στο over. Έτσι, δηλαδή και η απόδοση είναι καλή. Είναι απόδοση 2-20 over. Εντάξει, που μπορεί, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να γίνει και στο 90 το over. Θα σε κρατάει ζεστό. Αξίζει τον κόπο, ναι. Γι' αυτό το βλέπω. Απλά σε αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικό να μπει από νωρίς ένα γκολ. Σωστό, ναι. Γιατί είναι ισορροπημένο και ξέρεις όταν το ισορροπημένο μάτς είναι πάει 0-0 και ίσως, ας πούμε, οι ομάδες είναι λίγο πιο προσεκτικές. Μετά κάθεσαι λίγο πίσω, όπως πάρω τον βαθμό, μήπως κάνω καμιά, καμιά γκέλα, ας πούμε, στο τέλος και βάλω κανένα γκολ. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι μάτς. Είναι βέβαια και τοπικό ντέρμπι, έτσι να πούμε, γιατί το Έιμπαρ είναι από τη χώρα των Βάσκων. Εντάξει, από τα μικρά τοπικά ντέρμπι εκεί στην χώρα. Αλλά ναι, γιατί όχι. Ναι, το πιστεύω πολύ. Δηλαδή από Ισπανία που τα κοίταξε σήμερα, πιο πολύ αυτό με έκανε κλικ και λόγω απόδοση, να πω την αλήθεια. Ναι, είναι αντιεμπορικό το πρόγραμμα σήμερα στην Ισπανία. Εγώ θα μείνω λίγο στο Μπέτις Βαγιαδολίδ, θα ασχοληθώ με το Άντερ. Η Μπέτις, αν και ποιοτική ομάδα, δυσκολεύεται στο σκοράρισμα σε αντίθεση ενώ στον αντίποδα
Η Βαγιαδολίδη είναι σοβαρή τελευταία, δεν δέχεται γκολ στις δύο τελευταίες της αναμετρήσεις. Έχει μια απουσία του Κουαδράδο, η Μπέτις είναι σημαντική, οπότε νομίζω ότι θα πάει το μάτς εκεί στο 1-0, 2-0, κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι. Οπότε αν κάτι κρατούσα από την Ισπανία είναι το άντερ εδώ σε αυτό το παιχνίδι της Μπέτις που παίζει σήμερα με την Βαγιαδολίδη. Και εντάξει, σ' άκουσα πολύ καλά για το over που είπες, ίσως εκείνη την ώρα να το έχω στα υπόψη μου, διότι βοηθάει και η απόδοση. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει η εξέλιξη. Και το άντερ εδώ καλά το βλέπω, το άντερ, έτσι καλή απόδοση, δηλαδή 1,70, 1,80 ίσως το βρίσκεις και πιο ψηλά κάπου. Ναι, αν κρατούσα κάτι από την Ισπανία θα ήταν αυτό. Είναι καλή απόδοση, δεν είναι άσχημη απόδοση, έτσι, γιατί είπαμε, το έχουμε παιδί από την αρχή που ξεκινήσαμε εδώ τις εκπομπές, ότι πολλά σημεία μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργα σε κάποιους, λίγο παρακινδυνευμένα ή λίγο τίποτα. Αλλά έχει να κάνει και με την απόδοση καμιά φορά. Δηλαδή να δώσουμε, εντάξει, δηλαδή το συζητούσαμε και χθες. Έτσι, Eindhoven, over 3,5-1,55. Τελείωσε 7-0 νομίζω, 6-7-0, πώς το τελείωσε το μάτς. Τόσο βέβαια, 6 ναι, πέρα πήγε. Έτσι δηλαδή, δίνεις 1,55 που είναι μικρό, αλλά σε εμάς, έτσι που το συζητάμε και το αναλύουμε, το 3,5 το over είναι σαν να γίνεις το 20. Ναι, έτσι, αλλά ναι, να δώσω τώρα κανένα ντέρμπι, κανένα περίεργο. Να είδε το Ιντερ Μίλαν, α πούμε, με τσίνηση απόδοση. Δηλαδή, αν μου πει Ιντερ Μίλαν ή το Άντερ, αυτό που λε τώρα τη Μπέτη, θα σου πω Μπέτη, ρε φίλε, γιατί μπορεί να τη βρει 1,70-1,80. Ναι. Εντάξει, παίρνει το σημείο, πόσε πιθανότητε έχει, αλλά παίρνει και την απόδοση. Δηλαδή, κάνει ένα συνδυασμό, αυτό είναι το στοίχημα. Κάνει και ένα συνδυασμό αποδόσεων. Δεν μπορεί να παίρνει ένα 40 συνέχεια, γιατί μια φορά να σπάσει το ένα 40, ξέρει που πα. Έτσι. Είναι άσχημο, γιατί ξέρεις τι, είναι περισσότερα που θα χάσεις αν θέλεις να ποντάρεις ένα 40, έτσι, π.χ. παίζεις 10 ευρώ, έτσι, τυχαίο το νούμερο, στο ένα 40, θα κερδίσεις ή να κερδίσεις 4, έτσι. Αλλά άμα το χάσεις, θα χάσεις 10. Ναι, σωστά. Λάβες, οπότε δεν είναι εντάξει, πολύ, είναι λίγο λάθος το ποντάρισμα, εκτός, σου είπα, και αν το βλέπεις πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχει αξία ένα over στο ένα 40, για να το παίξεις, έτσι, δεν αντιλεγώ, αλλά όταν δεν καίγεσαι ιδιαίτερα και απλά ποντάρεις με το ζόρι το 1.40, είναι κρίμα μετά να το χάσεις. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, από Ισπανία έχεις κάτι άλλο? Όχι, σταμάτησα, πάμε λίγο στην Γερμανία, έχει δύο ματσάκια και με τέλος θα κλείσουμε με την Ελλάδα. Στη Γερμανία να πούμε ότι στο παιχνίδι της Χέρτα με την Φράιμπουργκ, εδώ έχει κάποιες απουσίες η Χέρτα, η οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση πριν την διακοπή. Δεν ξέρω κατά πόσο την επηρέασε και λόγω των απουσιών με αποθαρρύνει να ασχοληθούμε κάτι στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Θα πάω στο παιχνίδι της Gladbach με την Mainz. Εκεί ήμουνα ζεστός για τον Άσο, αλλά όσο περνάει η ώρα είμαι πιο ζεστός για το over. Εδώ είναι κατηγορία παιχνιδιού στα μάτια που λες. Εδώ αυτό το μάτσο, άμα δεν μπουν, ας πούμε, πολλά γκολ, και λες πού θα μπουν, έτσι. Gladbach πήγε και έβαλε 3 γκολ στο Μόναχο πριν την διακοπή. Είναι ομάδα που δέχεται φάσεις. Αυτό το 0-3 ήταν λίγο μαγική εικόνα στο Μόναχο, να μπορούσε να δεχτεί γκολ η Μπορούσια Gladbach. Είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Και από τη στιγμή που μια ομάδα δημιουργεί ευκαιρίες, λες ότι θα σκοράρει και 2 και 3 φορές αν θέλεις, πίσω δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μπορεί να φάει και κάποιο γκολ. Οπότε εδώ, έτσι, σε μια τελική φάση θα αποφύγω τον Άσο, θα πάω με το over, για να δω έτσι λίγο στο περίπου πόσο είναι. Βέβαια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στο 1.65, 1.68, 1.70 μπορείς να το βρεις. Ναι, εντάξει, άμα δεν είναι τόσο, είναι καλά. Από ό,τι βλέπω τόσο κινείται σε εταιρείες. Ναι, εντάξει, καλά είναι τότε. Εντάξει, καλά είναι. Γιατί το είχα στο μυαλό μου λίγο πιο χαμηλά. Όχι ρε, εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, καλό. Καλά, καλά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Γιατί βλέπω εδώ την ελληνική εταιρεία πιο εντάξει, χαμηλά. Η ελληνική εταιρεία τα δίνει όλα πιο χαμηλά, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε, έτσι. Είναι πάντα στα χαμηλότερα, γενικά είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Εγώ να πω την αλήθεια, το είπα και χθες, το συζητούσαμε εδώ και χθες το βράδυ το είδα. Η εταιρεία, δεν ξέρω τις άλλες, αλλά η ελληνική εταιρεία λίγο με τα NBA στα over δεν τα πάει καλά. Χθες έκανα λάθος εγώ, πάλι έχασα ένα μάτς για 2 πόντους, να πω την αλήθεια. Τη Βοστόνη την έχασα πάλι για 2 πόντους, 205 την έπαιξα, τελείωσε 203. Τα άλλα περάσαν περίπατο, δηλαδή
Είναι πολύ χαμηλά και περάσαν πάλι χθες καμιά 5-6 over αέρας. Όταν σου λέω αέρας, αέρας. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Ξέρεις, να το δίνει 2-10 και να τελειώνει 2-40. Ναι. Είναι τώρα ή θα λίγο... βγουν αέρας ή θα σπάσει, έτσι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα ας πούμε τη Βοστόνη με τη Νέα Υόρκη που το έπαιξα και πάλι στο live και ξέρεις είχαμε αυτή τη χρονοκαθυστέρηση και όλα τα σχετικά. Το ξεκίνησα με 202, με το έκλεισε στη 205 τελικά γιατί εκεί βάλανε δύο καλάθια μπαμ. Ναι, τα άλλα δύο που έπαιξα βγήκανε περίπατο. Δηλαδή αέρας. Και βλέπω ότι εδώ έχουν ένα θεματάκι, έτσι θα το δω και σήμερα λίγο μετά να κάνω και μια, έτσι να πω και κάνα δύο ματσάκια στο NBA. Τι βλέπω over από σήμερα για να δούμε μήπως πιάσουμε σε μένα λίγο κότσους, να σου πω την αλήθεια. Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώσαμε με Γερμανία. Γερμανία κρατάμε Gladbach, έτσι over. Ωραία, εγώ να πω ότι κλείνω την τριάδα μου με ένα άλλο παιχνίδι πάλι από την Ολλανδία. Έχω μια ύφεση και στην Ολλανδία, να σου πω την αλήθεια. Σε πάει καλά, γιατί όχι. Δηλαδή. Σωστό, ναι. Το over στον αγώνα της Φορτούνα Σιτάρτ με την The Grapsat. Έτσι είναι μια απόδοση που τη βρίσκουμε γύρω στο 1,60-1,57, κάπου εκεί. Δύο ομάδες που σκοράρουν πάρα πολύ. Σκοράρουν ειδικά αβέρνα. Η Φορτούνα, νομίζω. Ναι, ειδικά η Φορτούνα. Τα παιχνίδια της. Μπάμπα μπούμπα είναι η κατάσταση. Έτσι, αβέρνα βάζει όπου και να παίζει. Τώρα, τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε 3-3 με την Έμεν. Έτσι. Αυτά. Η Τεγκράψα τύχε, έχασε 5-0 από τη Χέρεφεν. Δηλαδή έφαγε 5, εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλει. Εδώ λες και στο 60 να είναι 0-0, κάτι μπορεί να γίνει και σωστό, να... Σωστό, ναι. αυτά τα μάτς, αυτή την ελπίδα σου δίνω, ότι και στο 60-0-0 λες, μόλις μπει τώρα το ένα θα ανοίξουν τελείως, ξέρεις, τα... η θάλασσα ο Μωυσής και θα αρχίσουν να μπαίνουν τα γκολ μπαμπαμ. Και το έχω σε πολύ καλή εκτίμηση αυτό το over και το έχω στην τριάδα μου, έτσι, για να κάνουμε και μια αναφορά στις τελικές μας επιλογές. Μαζί δηλαδή με το over στο Έμπαρα Μπιλμπάο και το over στο Νις Μαρσέγ, η τριάδα με over. Σήμερα, οβεράκια σήμερα. Οβεράκια, ναι. Κλείνει με. Γενικά είμαι οβεράκια. Να σου πω δηλαδή. Είμαι οβεράκια. Δεν το σημείο ξέρει γιατί μπορεί να γίνει μια στραβοκοτσιά, κάτι από εδώ. Και να. Όπως χθες, ας πούμε, στο 96 του Μπάρκλε αυτό. Έτσι ναι. Δηλαδή, τώρα άμα το περίμενε για μεγάλο ποσό τώρα, ας πούμε, το στούντιο μπορεί να μην υπήρχε εδώ χθες. Κατάλαβες, να γίνει εδώ. Σαματά, ας πούμε, να μέσα. Ενώ με τα over, μέχρι το 90 έχεις μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και 0-1, 1-1, λες εντάξει, καμιά τέτοιο. Κατάλαβες, δεν το χάνεις δηλαδή το σημείο. Ναι. Άμα μπήκε μια στραβλοκοτσιά. Οπότε, εγώ πάω με αυτή την τριάδα των over. Η καλή μου τριάδα δηλαδή είναι αυτή. Η τριάδα με τα over. Εσύ που καταλήγεις, άκουσα πολύ ζεστό βέβαια στην Gladbach, έτσι. Δεδομένα. Ναι, Gladbach over, δηλαδή άμα κρατούσα τρία, βέβαια δεν είναι και τόσο τεράστια απόδοση στην τριάδα αυτή, αλλά έχει καλές πιθανότητες. Το over της Gladbach, το goal-goal της αναμέτρησης στην Ισ με την Μασέ και διπλό Αταλάντα μέσα στην έδρα της Κιέβου. Είναι μια τριάδα που στο μυαλό μου έρχεται μπαμ-μπαμ. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες επιλογές που μου αρέσουν, όπως είναι ο Άσος της Φιωρεντίνα, το διπλό της Λάτσιο, το άντερ της Μπέτης με την Βαγιαδολίδ και θα πάω και με το διπλό της Μπεσίκτας στην έδρα της Γκεστέπε, έτσι από τα περιφερειακά. Η Μπεσίκτας, η οποία είναι από τις ομάδες που εμπιστεύεσαι πιο εύκολα και από την Φενέρ και από την Γαλατασαράι. Είναι κοντά και όλες οι ομάδες. Νομίζω ότι έχει την φανέλα Μπεσίκτας να πάρει αυτό που θέλει σήμερα από την έδρα της Γκεστέπε. Έτσι και νομίζω είναι σε καλή σχετικά απόδοση το διπλό της Μπεσίκτας. Για να σου πω. Και όλα αυτά είναι εκεί γύρω στο διαράκι, να πούμε. 2-20 το βλέπω εδώ, 2-10, 2-20. Να, αυτές οι ομάδες αξίζουν σε αυτές τις αποδόσεις σωστό. Παίζονται στην Τουρκία. Γιατί στην έδρα τους με κάτι ένα 30-40 είναι εκεί μπορεί να κάνουν την ζημιά στο στοιχηματικό κόσμο. Αλλά αυτά τα 2-10, 2-20 που παίζουν σε κάποιες έδρες μικρών ομάδων είναι ευκαιρίες χαλές. Έτσι ποντάρουμε τις βαριές φανέλες στην Τουρκία και οι βαριές φανέλες στην Τουρκία έχουν μια άλλη οντότητα. Έτσι μιλάμε για κράτος και για τις τρεις ομάδες αυτές.
Οπότε αυτό το 2-10-2-20 νομίζω ότι μπορεί να μπει και αυτό στις επιλογές. Έχουμε 7-8 επιλογές. Τώρα στα ελληνικά είναι δύσκολα τα παιχνίδια και το Άρης ΠΑΟΚ νομίζω ότι ό,τι και να πει ο καθένας, είτε άσο πει, είτε χ πει, είτε διπλό, κανένας δεν θα τον κακολογήσει. Έτσι είναι ένα παιχνίδι που πώς θα μπουν οι ομάδες, είναι τοπικό ντέρμπι, το περιμένουν πώς και πώς. Οπότε ό,τι και να επιλέξει ο καθένας είναι δικό του έτσι το... αυτό που θα επιλέξει το σωστό. Από και πέρα μια Κρήτη ισοπαλία, έτσι κλείνοντας έτσι, για τους λάτρεις των ισοπαλιών, για μένα είναι και το Λεβαδιακός Ξάνθη, είναι, μπαίνει και αυτή μέσα σε ένα δελτίο με ισοπαλίες. Και το βράδυ το Όφι Ολυμπιακός στα Μάτι είναι ένα από τα στηρίγματα που υπάρχουν σήμερα, το διπλό του Ολυμπιακού έτσι απέναντι στον Όφι, που πραγματικά αγωνιστικά έχει δώσει λίγα πράγματα. Θα με δημιουργήσει πολύ μεγάλη έκπληξη αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει αυτό το διπλό. Μέχρι την πρώτη νοσίτα στο 1.50 εντάξει, μπορεί να πέσει λίγο γύρω σε 1.45, αλλά είναι και ένα σημείο αυτό για όσους παίζουν χαμηλές αποδόσεις που μπορεί να μπει σε ένα παρολί. Απλά τη τριάδα νομίζω που ξεχωρίζει, να την αναφέρω μια έτσι για το κλείσιμο για μένα, είναι το διπλό της Αταλάντα μέσα στην έδρα της Κιέβο, το over στο Gladbach Mainz στην Bundesliga και το βραδάκι θα περιμένουμε πολλά κολλάκια. Γκολ-γκολ εγώ, εσύ το over στην αναμέτρηση της Νις με την Μασέη. Σωστός. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία Δημήτρη, άντε να έχουμε καλή τύχη, έτσι, να έχουμε καλή τύχη και σε όσους φίλους μας ακούνε, έτσι, με όσους φίλους μας ακούνε και εμείς να έχουμε καλή τύχη και αυτοί να έχουν καλή τύχη, έτσι τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλώς, καλή συνέχεια Δημήτρη. Καλή τύχη σε όλους, bye. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Δαρακτσή, έτσι όσον αφορά τη δική μας σημερινή ανάλυση. Στο NBA τώρα τα είδα παιδιά τα μάτς. Έχει μόλις 3 παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι, Cleveland, Atlanta, Oklahoma, Sacramento και Denver, Golden State. Με βάση τις αποδόσεις, έτσι πως τα βλέπω δηλαδή, το Οκλαχώμα και το Denver μπαίνουν άνετα στα over. Δηλαδή 2-12 δίνει την Οκλαχώμα, Σακραμέντο, και 2-29 το Golden State με τον Denver. Εύκολα μπαίνουν, αλλά επειδή είναι 3 μάτς μόνο, δεν θα μπω στη λογική να πω κάτι, έτσι, γιατί και το κλίμα να μπαίνει. Έτσι, θέλω λίγο να... Γιατί εδώ τα 2.30 που βλέπω που βάζουν εδώ οι εταιρείες γενικά, εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Αλλά βέβαια όταν χθες ας πούμε το Mavericks Minnesota έληξε 134-132, εντάξει, και αυτοί έχουν βρει λίγο τον πελάτη τους ομολογουμένως, έτσι, και την έχουν ακούσει λίγο, γιατί μάτς που τελείωσε ας πούμε στην κανονική περίοδο με 260 πόντους σε προβληματίζει. Τι θα δώσει μετά δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Οπότε NBA τα αφήσουμε. Έτσι τώρα να έχουμε κάτι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαμιστικό, να πω απλώς κάποια τελικά. Ζικά ο Χάνσα Ρόστοκ 2-2 έληξε ο αγώνας. Ισοφάρισε η Χάνσα του Ρόστοκ. Στη Ρωσία είμαστε καθυστερήσεις. Δυναμό Μόσχα Ζενίτ 1-0. Η Ζενίτ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 35. Αυτά προς το παρόν λίγο από τελικά. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε και την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δώσουμε κάποια τελικά αποτελέσματα, έτσι, μετά την περιήγηση μας στοιχηματική και τις αναλύσεις που κάναμε εδώ με τον Δημήτρη. Λοιπόν, τελικό να δώσω λίγο. Arsenal Kiev 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Ρωσία, Δυναμό Μόσχα Ζενίτ 1-0 τελικό αποτέλεσμα επίσης. Ζικάου Χάνσα Ρόστοκ είπαμε στη Γερμανία 2-2 συγγνώμη, τελικό αποτέλεσμα. Επίσης νωρίτερα τελικά αποτελέσματα Φροζινών Έμπολη 3-3, Ρίζες Πορκόνια Σπορ 1-1. Τελικό επίσης έχουμε στο Χατάγια Σπορ με την Οσμασλή Σπορ 0-0 στην Τουρκία. Φιλανδία πρώτη κατηγορία Ελσίνκι Τζέικι Σέινα Τζόν 1-0, Τάμπερε Λάχτη 0-0, Ίντε Τούρκου Χόγκα 0-1, Κόπιο Τούρκου 1-1, Κέμι Μαριέχα 1-0, Βάσα Ρωβανιέμι 0-1, Σβάιντε Λίγκα Αμβούργο Μπόχουμ 0-0, Ρέγκεσμπουργκ Ντάρμσταντ 1-1, Πάτερ Μπονουνιόν Βερολίνου 0-0. Πιο κάτω έχουμε Κίνα Χενάν Γκουαντζού RF 2-0, Τζιανσού με τη Σαγκάη στο 0-0. Δεύτερη Δανίας Άμαγκερ Χέλσιγκορ 1-0.
Νίκο Μπίνγκ με την Φεντερίσια 0-1, Νάιστεντ με την Λίγμπι 0-0, Θίστεν με την Ροσκίλντε 0-2, Βίμπορ Σίγκελμπορκ 1-1. Δανία πρώτη κατηγορία, Ράντε Σοντερίσκι 1-0. Εστονία Νόμε Καλού με την Ταρμέκα Ταρτού 1-0. Τρίτη Γερμανία, Σκαζούι Βέχεν 1-4 ημίχρονο. Μούνστερ με την Βούσμπουργκερ Κίκερς 0-0. K19 Ελλάδας, Λάρισα Λαμία 0-0, Όφη Ολυμπιακός 0-1. Δεύτερη Πολωνία, Σβάρτα Πόζναν με την Γκλογκόφ 1-1. Πιο κάτω, δεν βλέπω κάτι, συγγνώμη να πω, Αυστρία, Αντμίρα, Βόλσμπεργκ 0-0, Μάτες, Μπουξελ, Πόλτεν 0-0, Άντελ, Κλάμπ, Μπρίζ 1-0, Ολλανδία, Φέγενορντ, Σβόλ 1-0, Χέρακλες, Γκρόνικεν 1-1, Φένλο, Ντεχάγ 1-0, Φένλο, Ντεχάγ 1-0, Σκωτία, Χάμιλτον, Ρέιτζερς 0-0, Σουηδία, Βίλ, Κιάσο 1-0, είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε, αυτά. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ αποχαιρετώ. Αμέσως μέσα στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107.4. Έτσι, καθώς θα υπάρχει μεγάλο μαραθώνιο ενημέρωσης όσον αφορά, βέβαια, πάντα το παιχνίδι, το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, εδώ και στη συνέχεια του προγράμματος εδώ στο Λίμπερο, με Κωνσταντίνο Τσίψη από ό,τι βλέπω εδώ, ο οποίος έχει έρθει, θα είναι εδώ παρόν να σας κρατήσει την τροφιά για το υπόλοιπο όσον αφορά το στοίχημα και φυσικά συνθέσεις με όλους τους ρεπόρτερ Άρη και ΠΑΟΚ εδώ στο Λίμπερο και όχι μόνο, για το ρεπορτάζ τι γίνεται εν ώψη του ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Εμείς τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 2 με 4 εδώ Γκουρούτσι Γειτονιάς, διαφημιστικό διάλειμμα και ο ψιλογκαντέμις, γιατί χθες μας το σπάσε το μάτς, Κωνσταντίνος Τσίπριος εδώ συνέχεια του προγράμματος στο Λίμπερο 107.4.